Ρωσικά μαχητικά άρχισαν να χρησιμοποιούν το νέο πύραυλο αιωρούμενου Γκρόμ 32. Αυτό είναι ξεκάθαρο από πολλέ πηγέ συμπεριλαμβανομένων φωτογραφικών στοιχείων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, τα νέα πυρομαχικά έχουν σχεδιαστεί για να οπλίζουν όλου του τύπου αεροσκαφών. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα μαχητικά Σουκόι και Μικόγιαν, τα μαχητικά βομβαρδιστικά όπω το SU-34 καθώς και το ρωσικό μαχητικό Stealth SU-57. Μπορούν να τοποθετηθούν σε εκτοξευτέ αεροσκαφών ή συσκευέ εκτείναξη και όχι μόνο σε εξωτερικά σκληρά σημεία, αλλά και σε εσωτερικά διαμερίσματα. Ο πύραυλο βασίζεται σε πολλά βασικά στοιχεία που μπορούν να συνδυαστούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κατά τη διαδικασία παραγωγή, με αποτέλεσμα διαφορετικά προϊόντα για συγκεκριμένου σκοπού και εργασίε. Ο νέο ρωσικό πύραυλο περιλαμβάνει μια βασική μονάδα κεφαλή. Η κεφαλή μπορεί να είναι κλασική ή εκρηκτική ένταση. Το βάρος του φτάνει τα 315 κιλά που είναι αρκετά για μία βόμβα σχεδιασμού. Ωστόσο, μία τέτοια φόρτιση δεν είναι πάντα επαρκής και ο μοναδικό χαρακτήρα του Γκρομ32 έρχεται εδώ να προσθεθεί στη μονάδα κεφαλής. Τοποθετείται πίσω από την κύρια και έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει το αποτέλεσμα λόγω των επιπλέον 165 κιλών που είναι σχεδόν μισό τόνο συνολικά. Ωστόσο, αυτό ο πύραυλο επιτρέπει όχι μόνο να αυξάνει την επίδραση τη έκρηξη, αλλά και να αλλάζει το φορτίο. Ρώσοι ειδικοί λένε ότι η χρέωση μπορεί να αντικατασταθεί με θερμοβαρικέ επιλογέ. Εάν υπάρχει κίνδυνο χρήση αντιεροπορικών όπλων μεγάλη εμβέλεια, όπω Patrion ή NASAMS, η πρόσθετη κεφαλή μπορεί να αντικατασταθεί με ασφάλεια με το λεγόμενο MDU ή μονάδα πρόωση. Ο νέο πυρεύλο κάτω από τα φτερά των ρωσικών μαχητικών μπορεί να πετάξει εντυπωσιακά 120 χιλιόμετρα. Αυτή η μοναδα προωση ο νεο πυραυλο κατω απο τα ασφαλίζει πλήρω το αεροσκάφο του μεταφορέα. Επιπλέον, το GROM32 διαθέτει επίση ένα στοιχείο μηχανισμών διεύθυνση, σύστημα ελέγχου και μονάδα σχεδιασμού. Δηλαδή, έχουμε τρει κυρίε παραλλαγέ των πιο πρόσφατων πυρομαχικών: είναι ένα μικρό πύραυλο κρούσ, μια ενισχυμένη αεροπορική βόμβα και μια θερμοβαρική. Το κύριο πλεονέκτημα του GROM32 είναι η ευρεία σειρά παραγωγή που το καθιστά μια ποιοτική και φθηνή επιλογή. Ο πύραυλο δεν έχει ιδιαίτερα πολύπλοκα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπω μια κεφαλή υποδοχή και όλα τα στοιχεία δεν είναι τόσο ακριβά. Αλλά το αποτέλεσμα τη εφαρμογή είναι μεγάλο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.